Έφτασε η στιγμή για το σημερινό μας καλεσμένο. Πρόκειται για ένα δικό μας καλλιτέχνη από την Κρήτη, ο οποίος απογείωσε πραγματικά την hip-hop και R&B μουσική. Ο Μιχάλης Σαμιώτης, ή αλλιώς γνωστός και ως Uncle Sam, είναι σήμερα καλεσμένος στην δική μας εκπομπή. Ξεκίνησε από το συγκρότημα VIP, μας χάρισε το πολύ γνωστό και αγαπητό τραγούδι με τίτλο Vendetta. Έκανε την κριτική μουσική να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και τώρα πλέον απολαμβάνει σόλο καριέρα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Ιστορία θα σας πω κι ανοίξετε τα αυτιά σας. Μαζόξτε όλο το ζώο εσάς, τον μπάρμπα και τη διά σας. Γνώρισα μια κοπελιά και το βάσανο. Και περιμένω το φυλάκι της για βάλσαμο. Τα χυκαρδία μου φερέ και πονοκέφαλο. Εχτύπησε μου την καρδιά και τον εγκέφαλο. Φέρ' τα κοπελιά μια κουπαρακή. Από πολύ μου το σεβδά δεν την ευγάνω καθαρή. Θα σε παρώ, θα σε παρώ. Με παπά και με κουμπάρο. Θα κράτω και την περέτα. Έτσι αγγίλεται στην Κρήτη η Vendetta. Vendetta, θα ανοίξω καρδιά μου. Αν δεν γίνεις γυναίκα δικιά μου. Βρισκόμαστε στο ακροτήρι Envy 2015, το οποίο πλέον λειτουργεί και μέρα με την υπέροχη πισίνα του και τα δροσιστικά κοκτέιλ. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο και ιδανικότερο καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή, η οποία είναι και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς όπως τα είδατε, από το δικό μας Μιχάλη Σαμιώτη ή αλλιώς γνωστό στο ευρύ κοινό και ως Σαμ. Σαμ, καλώς όρισε. Γεια σας. Μου τα πες πολύ ωραία τώρα, με έφτιαξες. Να σε καλά. Να σε καλά. Σαμ ή Uncle Sam τελικά. Κοίταξε να δεις τώρα. Όλοι με φοράζουν Σαμ. Εν συντομία. Αλλά Uncle Sam ή το παράτσουκλι. Νομίζω ότι σήμερα είσαι ιδανικός καλεσμένος στην εκπομπή μας, γιατί έχουμε έτσι και πολλά τραγούδια που είναι σε hip hop και R&B ρυθμούς. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν έχουμε ένα δικό μας εκπρόσωπο, ένα δικό μας παιδί από την Κρήτη, να μας εκπροσωπεί σε αυτό το είδος μουσικής, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ νεανικό, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Τώρα υπάρχουν και άλλα παιδιά βέβαια, έτσι. Πολύ καλά παιδιά, νέα γενιά. Εγώ είμαι από τις παλαιότερες, γι' αυτό είμαι και Uncle Sam. Εξού λοιπόν και το Uncle Sam, επειδή είσαι από τους πιο παλιούς και νομίζω ότι είσαι και ο πιο γνωστός στην Κρήτη σαν εκπρόσωπο σε αυτό το είδος. Εξάλλου έχεις κάνει και μετράς χρόνια καριέρας και στην Αθήνα και πολλές μεγάλες επιτυχίες. Στο χώρο είμαι αρκετά χρόνια. Έχω ξεκινήσει με τους Mind Block από τα 15 μου, τώρα είμαι 32 να ξέρετε. Από τα 15 μου Mind Block, μετά έγινα η Αλγιάιντα. Παρακαλώ. Αλγιάιντα, χιουμοριστικό κριτικό ραπ. Μετά η VIP που κάνανε και μεγάλη επιτυχία, φτάσανε μέχρι νούμερο 20 Star Play, παγκοσμίως, όπου μιλάνε ελληνικά. Και τώρα είμαι solo. Τώρα Uncle Sam, πρόσφατα έβγαλα το ένα συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που έλειπα τόσο καιρό. Είναι η επιστροφή σου αυτό το single, γι' αυτό έβγαλες λοιπόν και το τραγούδι με τίτλο Συγγνώμη. Ναι, είναι επιστροφή. Ο καθένας το παίρνει όπως θέλει βέβαια, άμα τα ακούσει. Είναι ερωτικό, μιλάω για όλα. Είναι επιστροφή και επιστρέφω και δυνατά. Σε 15 μέρες ξεκινάμε ένα πολύ δυνατό project με γνωστούς καλλιτέχνες στη rap σκηνή. Το πρώτο που κυκλοφορεί είναι με Sifu Versus, Ξενίκας, και λέγεται «Τα λάθη πληρώνονται». Τα πάντα χρεώνονται, εξοφλίστος είναι νωρίς, παιδιά. Γυρνά το χρόνο, τα μάτια σου να δω. Ένα συγγνώμη δεν αρκεί, μα θα στο πω. Γυρνά το χρόνο στα χάρια τα δικά σου. Κράτα με, μη φύγω από κοντά σου. Γυρνά το χρόνο εκεί που ζω. Ένα συγγνώμη δεν αρκεί, μα θα στο πω. Γυρνά το χρόνο στην αγκαλιά σου. Κράτα με, μη φύγω από κοντά σου. Γυρνά το χρόνο τα μάτια σου να δω. Ένα συγγνώμη δεν αρκεί, μα θα στο πω. Γυρνά το χρόνο στα χάρια τα δικά σου. Κράτα με, μη φύγω από κοντά σου. Γυρνά το χρόνο εκεί που ζω. Ένα συγγνώμη δεν αρκεί, μα θα στο πω. Γυρνά το χρόνο στην αγκαλιά σου. Κράτα με, μη φύγω από κοντά σου. Έχεις κάνει πολλές και μεγάλες συνεργασίες. Ξεχωρίζεις κάποια από αυτές? Έχω κάνει συνεργασίες ωραίες και μου έχουν μείνει κιόλας. Με τον Βαλάντι, που ήμουν φαν του και καταφέραμε τελικά να κάνουμε δουλειά μαζί. Συνεργάστηκα με τη Στανίση, με τον Αρσενίου, το Σάκη, με τον Γιανό, είμαστε στο Καραμέλα 2 χρόνια μαζί. Με την Έλληνα Μεταξά που κάναμε κάποια remix. Έχω συνεργαστεί με τη Μαρία από τη Μυστίκ, με την Αλκμίνη. Είχα πολλές συνεργασίες ωραίες. Ωραίες που η κάθε μία φαντάζομαι κάτι σου έχει αφήσει, γιατί σε βλέπω και χαμογέλα. Ναι, ήταν καλά. Με ποιους θα ήθελες να συνεργαστείς που δεν έχεις συνεργαστεί ακόμα? Λοιπόν, θέλω να συνεργαστώ μια κοπέλα που έχω πάθει ζημιά που εγώ συνήθως δεν τα παθαίνω αυτά, αλλά τώρα τελευταία το έχω πάθει. Με τη Μαλού. Και το προσπαθώ, ναι, το προσπαθώ και θα το καταφέρω. Με τις
γράψει τραγούδι και να πείτε κάτι μαζί. Το κάνουμε μαζί, ναι. Θα το γράψω, το κάνουμε μαζί. Τα εύχομαι σαν. Πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Μπράβο, Μαλού. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. Όταν δημιουργήθηκαν οι VIP, οι οποίοι έκαναν και ρεκόρ, όπως μας είπες πριν. Νομίζω ότι τα χτυπήματα όσον αφορά το Vendetta και τα playlist που κατέκτησε σε όλα τα ραδιόφωνα έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε πάει πάρα πολύ καλά. Σου είπα, είχαμε βγει νούμερο 20 στα Airplay, όπου μιλάνε ελληνικά, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες, βγήκαμε στην 20η θέση. Τώρα η Ελλάδα δεν το συζητάω, ούτε εγώ το πίστευα αυτό το πράγμα που γινότανε. Και εξακολουθεί ακόμα μετά από 6 χρόνια, μπαίνω ακόμα σε μαγαζιά και πάει πολύ καλά, παίζει ακόμα. Το καλοκαίρι αυτό πού θα σε βρούμε? Το καλοκαίρι αυτό είμαι σε tour, αλλά τον Αύγουστο ετοιμάζω ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα είναι το πρώτο Big Island, λέγεται, Big Island Hip Hop Festival. Θα έρθουν πάνω από 10 καλλιτέχνες γνωστοί, ονόματα δεν έχω κλείσει ακόμα, είμαι στη συζήτηση. Αυτό θα τα ξαναπούμε σε άλλη εκπομπή, θα σου πω όταν θα είμαι έτοιμος. Πάντως ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, δηλαδή θα έρθουν από όλη την Ελλάδα για να το δούμε. Εκτός από το Ηράκλειο, κάνεις εμφανίσεις και σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Βρίσκεσαι στην Πάτρα, πού βρίσκεσαι? Ναι, στην Πάτρα είμαι στο... Ήμουν, τώρα ξεκινάμε πάλι τη σεζόν, Boa Live Stage, στο Ρίο. Και έχουμε μόνιμη συνεργασία, στείνω τα event, βγαίνω στα event, τέλος πάντων είμαι και PR, τα πάντα κάνω στο αυτό το μαγαζί. Και Αθήνα και Ρόδο, παντού είμαι. Το καλοκαίρι λοιπόν παντού, Σάμο που τον ζητήσουν. Η καταγωγή σου από πού είναι, σέρα, από το Ηράκλειο? Ο πατέρας μου από το Ηράκλειο, η μάνα μου από το Βραχάση. Έχω και χωριό. Έχω και χωριό, γι' αυτό βγαίνει και η προφορά σωστά. Έτσι, γιατί έτσι πρέπει να είναι και στις ρήμες που φτιάχνει. Ναι, Λασιθιώτης. Θέλω να αφιερώσεις κάτι στους τηλεθεατές μας, γιατί είναι ο Λέα αγαπάει και στηρίζει και βλέπει πολύ το MyTV. Και θέλω να τους αφιερώσεις έτσι μια ρήμα. Για την νεολαία έχω να πω το εξής, αλλά δεν θα πω για την νεολαία, θα πω για την Κωνσταντίνα, ότι η Κωνσταντίνα μου έχω τρελαθεί, δεν ξέρω το γιατί, φταίει η κρίση, μήπως μου φταίς εσύ, μέρα με τη μέρα χάνω, όποια μου έμεινε με στο μυαλό μου λογική, πες μου το γιατί, είμαι τρελός το παραδέχομαι, ότι δεν δέχτηκα για σένα το ανέχομαι, με τις πολλές τις σκέψεις μου μπερδεύομαι, σκέφτηκα να μην το σκέφτομαι, μα σκέφτομαι, Κωνσταντίνα, MyTV. Γυρνά τον χρόνο, τα μάτια σου να δω. Ένα συγγνώμη δεν αργεί, μα θα στο πω. Γυρνά τον χρόνο, στα χάρια τα δικά σου. Κράτα με, μη φύγω από κοντά σου. Γυρνά τον χρόνο, εκεί που ζω. Ένα συγγνώμη δεν αργεί, μα θα στο πω. Γυρνά τον χρόνο, στην αγκαλιά σου. Κράτα με, μη φύγω από κοντά σου.